Σμαράγδα, να που έφτασε η στιγμή της πρώτης σκηνοθετικής σου απόπειρας. Έφτασε. Εγώ το ήξερα ότι θα φτάσει κάποια στιγμή, εσείς δεν το ξέρατε. Αισθάνομαι χαρά και άγχος μαζί. Έχω να διαχειριστώ πολλούς ανθρώπους. Και αυτό είναι κάτι που δεν το είχα κάνει ποτέ μου. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Το θέμα είναι να πείσω αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτό που έχω σκεφτεί αξίζει τον κόπο να έρθουμε όλοι μαζί να το πούμε. Μια ιστορία θα έχουμε να διηγηθούμε και έχουμε να τη διηγηθούμε όλοι μαζί. Πατέρα, ως προστάσεις. Ταυτόχρονα. Παίζω κιόλα. Πώς σου ήρθε. Σου συμπληρώνω την ερώτηση. Καλά, πώς σου ήρθε. Σε τρελή. Ναι, με τρελή. Πώς ένιωσες φορώντας νηφικό. Τι να μου πει, να με συγκινήσει. Ναι. Καθόλου. Όχι, Τον εαυτό σου τον φαντάστηκες μικρή κοπέλα με νηφικό κάποια στιγμή. Δεν το φαντάστηκα με νηφικό, δεν είχα κανένα. Και η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο το φαντάστηκα, μου δημιουργεί μια θλίψη εμένα η εικόνα αυτή του γάμου και του νηφικού. Δεν ξέρω γιατί. Με στεναχωρεί. Γενικά η ώρα που λες ότι αυτό θα είναι τώρα και για πάντα και υπάρχει μια δέσμευση, μάλλον εκεί κάτι μου πιάνει. Δηλαδή, όταν αγόρασα σπίτι, λέω: τι είναι αυτό τώρα, ότι θα ζω εγώ πάντα σε αυτό το σπίτι. Τελικά δεν ζω, το νοικιάζω και μένω αλλού. Μου φάνηκε σαν τάφος. Υπάρχει ένας εαυτός που με σπρώχνει μπροστά και είναι αισιόδοξος και με αυτοπεποίθηση και ένας άλλος φοβικός που με τραβάει πίσω. Η σχέση σου με τον χρόνο ποια είναι? Ξέρεις, με τον χρόνο το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει σταματημό. Δηλαδή, αν είχα σταμάταγα, θα ήταν OK τώρα, δεν έχω κανένα θέμα. Εντάξει, η σχέση με τον εαυτό μου σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι είναι καλή. Άλλες φορές περνάω κρίση με τον εαυτό μου, δηλαδή πολλά πράγματα δεν μ' αρέσουν πάνω μου. Εντάξει, δεν θα αγγίξω την τελειότητα, το έχω αποδεχθεί. Θα έχω προβλήματα όπως όλοι. Αλλά προσπαθώ να είμαι λίγο cool με αυτά, να μην τρελαίνομαι δηλαδή. Τα πρώτα χρόνια στη δουλειά, επειδή ήμουν πιο φοβική από ό,τι σου είπα, κρατούσα πάρα πολύ περισσότερες άμυνες, δεν ήμουν χαλαρή και είχα ένα ύφος λίγο άγριο, λίγο. Που κάπως οι άλλοι δεν το καταλάβανε ότι μέσα μου γίνεται αυτό. Ότι βασικά φοβάμαι. Ναι. Και το έπαιρνα ως κάτι σνόμπι, κάτι τέτοιο. Γιατί ξέρεις, προσπαθείς να αμυνθείς και κάνεις. Κάτι χαζά απότομα. Ο έρωτας αντίστοιχα στη ζωή σου τι ρόλο παίζει? Το ρόλο που παίζει νομίζω σε όλους τους ανθρώπους. Πάντα τον εαυτό μου τον θυμάμαι ζευγαρωμένο. Δηλαδή δεν με έχω στο κεφάλι μου ως μια γυναίκα που ζει μόνη της και τα κάνει όλα μόνη της. Δεν με βλέπω έτσι. Το ότι δεν θέλω να παντρευτώ ή να βάλω το νηφικό γιατί μου φαίνεται θλιβερό πίσω από δεν έχει σχέση με αυτό. Ίσα-ίσα, νομίζω ότι μου δημιουργεί μια εικόνα αυτό ότι κάτι χαλάει στον έρωτα. Ποια πάβει να είναι των δύο ανθρώπων υπόθεση και γίνεται ενός περίγυρου κοινωνικού και συγκοινολογιού και όλο αυτό και γίνεται νόμιμο που κάτι δεν μ' αρέσει, έτσι κάπως μου ακούγεται. Δεν φαντάζομαι να πεθαίνω μόνη, φαντάζομαι ότι είμαι γριά και πεθαίνω με το γέρο μου. Αυτό ξέρεις που έχουν μια εικόνα χεράκι-χεράκι στο παγκάκι, αυτό.